Για την εξωτερική πολιτική της χώρας μίλησε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ξεκαθάρισε πως η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι εξωστρεφής και βασίζεται στα εθνικά μας συμφέροντα και δεν στηρίζεται στις κινήσεις της Τουρκίας. Η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν κινείται σε αντίστοιξη με την Τουρκία και το τι πράττει ή το τι λέγει η Τουρκία. Έχουμε μία αυτόνομη αυτοδύναμη, προφανώς σχεδιασμένη επί τη βάση του εθνικού συμφέροντος εξωτερική πολιτική, είπε ο Νίκος Δένδιας. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη, η οποία κατά πλήρη παράβαση του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών απειλεί γειτονική χώρα με πόλεμο και μάλιστα με τη σημείωση κάτω από το απαράδεκτο της απειλής ότι η απειλή διατυπούται εάν η Ελλάδα ασκήσει νόμιμο δικαίωμά της. Θα συζητήσουμε το πώς εξελίσσεται η υποψηφιότητά μας, η κορυφαία υποψηφιότητά μας, για την εκλογή ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 95 δεσμεύσεις υπέρ μας. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην απόλυτη πλειοψηφία. Ασκούμε μια εξωστρεφή πολιτική αρχών με βάση το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Η ξίδα μας διαχρονικά είναι η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, η προάσπιση του εθνικού μας συμφέροντος και των πανανθρώπινων αξιών, πρόσθεσε. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemesishd.gr.